κατεδίωξαν αυτόν από Κερασόβου μέχρι Τεπελένιο. Το ιστορικό αυτό γεγονός, όπως αναφέρει και η Αλεξάνδρα Καρακώστα στο βιβλίο της Ακαρμανία, δημιούργησε μεταξύ των δύο οικογενειών ένα απίθυνο και ασύγαστο μίσος. Είναι αλήθεια ότι πολλά ιστορικά στοιχεία αντλούν από τα δημοτικά μας τραγούδια, τα οποία ευτυχώς διασώθηκαν από στόμα σε στόμα. Θα επικαλυστώ και εγώ κάποια από αυτά που αναφέρονται στη δράση του Γιάννη Μπουκουβάλα, όπως κατέγραψε και διέσωσε στο βιβλίο του «Το Αρματολίκι των Αγράφων» το 1980 ο αρχιθεάτης, απόστρατος αξιωματικός της ελληνικής αεροπορίας, Ευρυπίδης Μπουκουβάλας, από τους απογόνους των Μπουκουβαλαίων, οι οποίοι φεύγοντας από εδώ, από το Σακαρέτσι, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αργυθέας, όπου υπάρχουν μέχρι σήμερα περί τις 20 οικογένειες. Ένα εξ αυτών, δημοτικό τραγούδι, μαρτυρά τη συγγενική σχέση του Γιάννη Σταθά, του τρομερού ανδρός κατά γην και κατά θάλασσαν, που ήταν γαμπρός του Μπουκουβάλα και εκθιάζει την Λεόντιον αυτού Ανδρία, καρδία. «Μη με θαρείτε, νιόλυφη, νύφη να προσκυνήσω. Εγώ είμαι ο Γιάννης του Σταθά, γαμπρός του Μπουκουβάλα». Ο Γιάννης Μπουκουβάλας, για τον οποίο ομιλούμε, δεν είχε άρενα τέκνα. Θα μου επιτρέψετε εδώ μια διευκρίνηση, διότι υπάρχει μια διχογνωμία των ιστορικών. Εφόσον δεχτούμε ότι ο Γιάννης Μπουκουβάλας δεν είχε άρενα τέκνα, τότε ο Δήμος Μπουκουβάλας δεν ήταν γιος του Γιάννη Μπουκουβάλα, αλλά αδερφός του Γιάννη Μπουκουβάλα. Και πάντρεψε την μοναχοκόρη του με τον Γιάννη Σταθά, γιο του γέρο Δήμου Σταθά, αρματολάρχη του Βάλτου. Τέτοιες συγγενικές σχέσεις δημιούργησαν επίτηδες οι Μπουκουβαλαίοι, επίτηδες δηλαδή για να έχουν φιλικές σχέσεις με τα αρματολίκια και να έχουν από κοινού αγώνα και με άλλα γειτονικά των αγράφων αρματολίκια.